Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα στα Elav Style. Θέλουμε να μας μιλήσετε για την εκπομπή σας τη νέα στον Enjoy. Δεν έχω να πω, δεν έχω κανένα σχόλιο να κάνω. Ούτε εσύ. Ούτε εγώ. Καλά, εντάξει, αυτά ήταν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς στο Elav Style που είμαστε για αυτά τα δευτερόλεπτα. Μας φιλοξενήσατε. Θα ξεκινήσω εγώ γιατί, πώς το λένε. Μιλάει περισσότερο. Μιλάω περισσότερο, ναι, και με κόβει. Εγώ. Ναι, μιλάει πάρα πολύ, μην τον ακούτε. Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Είμαστε πολύ ωραία παρέα, σαν οικογένεια, έτσι δεν λένε και στα θέατρα. Ναι, ακριβώς. Περνάμε πολύ ωραία στα καμαρίνια. Περνάμε πολύ ωραία και εντός και εκτός αέρα. Άλλωστε, τον ξέρω από παλιά. Δεν θέλω να μιλήσουμε όμως γι' αυτό. Παίζουμε αγαπημένη, αυτοκτόνησαν τα ακουστικά. Παίζουμε αγαπημένη ξένη μουσική, την οποία εγώ προσωπικά είχα επιθυμήσει. Υπάρχουν ωραίες πινελιές eclectic μουσικής στο playlist. Μπορούμε να πούμε ότι η μουσική του Enjoy είναι η μουσική που συντροφεύει τον καθένα μας στην καθημερινότητά του. Και μας βοηθά να αποδράμε από την καθημερινότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή ξεφεύγεις κυριολεκτικά με τη μουσική αυτή, γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν την ακούς και πουθενά αλλού, δηλαδή είναι κάτι μοναδικό στο είδος του. Enjoy, enjoy θα μπορούσε να λέγεται, όπως καρέτα, καρέτα. Ναι, και οπότε πρέπει να προστατεύσουμε τέτοιους σταθμούς και να τους αγαπήσουμε περισσότερο. Να κάνουμε μια τέτοια. Ναι, και την εκπομπή από αύριο θα τη λέμε breakfast, breakfast. Ούτως ή αλλιώς for two είναι. Breakfast for two, ξεκινάμε 8 το πρωί μέχρι τις 10. Παίζουμε, όπως είπε και η Σίλια, πολύ μουσική. World, jazz, swing, soul, pop, rock, ηλεκτρονική. Από όλα τα φάσματα της μουσικής. Παίζουμε αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά. Γενικά είμαστε στο ξένο. Και πιστεύουμε ότι και με την προσέγγιση μας που έχουμε στα διάφορα θέματα και στην επικαιρότητα, ξεχωρίζει ο Enjoy σε σχέση με τους υπόλοιπους ραδιοσταθμούς. Νιώθουμε ότι είναι κάτι που έλειπε από το ραδιόφωνο στην Κύπρο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, δηλαδή το καλό ραδιόφωνο. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια αυτό, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω, η χημεία μεταξύ σας είναι, εντάξει, κάτι περισσότερο από καλή. Τι αγαπάτε ραδιοφωνικά ο ένας τον άλλον? Τι αγαπάς τη Σίλια, δεν απαραίτητο να αγαπάς εμένα. Πρέπει να αγαπάω κάτι. Κάτι πάνω μου, δεν αγαπάς? Ναι. Τα γυαλιά μου, πες. Τον αποχαιρετισμό σου κάθε πρωί. Εγώ πάλι ξέρεις κάτι. Πάνω σου αγαπώ το χέρι μου. Όχι, όχι. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τον Άλεξ, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ. Δεν είμαι Κρουέλα Ντεβίλ. Όχι, όχι, όχι. Είναι επειδή τον ξέρω και τόσα χρόνια. Είχαμε χαθεί για ένα διάστημα και ξαναβρεθήκαμε. Και μου είχε λείψει ένας άνθρωπος σαν τον Άλεξ στη ζωή μου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που με ισορροπεί, γιατί με ισορροπεί πάρα πολύ. Αλλά δεν το ξέρω, δεν το έχω πει. Δεν χρειάζεται, τώρα το μαθαίνει. Και μ' αρέσει που τον ξαναβρήκα. Και μου έδωσε γέλιο. Πάρα πολύ. Είναι πηγή γέλιου το πρωί να τον δεις. Γελάς. Σκέψου. Όχι, έχει εξαιρετικό χιούμορ, φλεγματικό και μου αρέσει. Ναι, έχουμε αρκετά κοινά όσο αφορά το χιούμορ. Λατρεύουμε και οι δύο το σαρκασμό. Μας αρέσει και στους δύο να λέμε τη γνώμη μας και να μην κρυβόμαστε πίσω από τις διπλωματικές απαντήσεις που μπορούν να δίνουν άλλοι. Ναι, και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το banana cake, το οποίο φέρνει στη Δευτέρα. Οκ. Okay. Δηλαδή τίποτα. Και κάποτε μιλόπιτα. Γενικά μαγειρεύεις αυτή την εκπομπή? Όχι, μαγειρεύεις στο σπίτι και ό,τι έχει κάψει μου το φέρνει μέρα τη Δευτέρα και μου λέει, κοίτα τι σου έφτιαξα! Ένα καμένο κέικ. Αλλά άμα το βγάλεις στο πάνω, το μέσα είναι πολύ ωραίο. Και τέλος θα θέλω να μου δώσετε μια ευχή για τον Enjoy. Να enjoy και ο Enjoy όπως enjoy και εμείς. Να παίξουμε και Κινέζοι. Εύχεσαι για τους Κινέζους επενδυτές.
Εντάξει, σίγουρα ευχή για τον enjoy να πάει καλά. Σύντομα μεγαλώνουμε, μεγαλώνει και το και η κάλυψή μας όσο αφορά το Παγκύπριο. Και εντάξει, όσοι περισσότεροι ακροατές μπορέσουν και μας ακούσουν και αρέσει σε αυτούς το τι κάνουμε και τι μουσική παίζουμε, αυτό.